Τι ξέρει για αυτό το τέρας. Μα γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο. Ερμή, πρέπει να βοηθήσεις. Πρέπει να βρούμε την ειρήνη πριν να βρουν τερός βρει το χέρι, γιατί αλλή μονό μας. Να σε βοηθήσω δεν μπορώ, γιατί πρέπει να φύγω. Τώρα μόλις θυμήθηκα ότι έχω να παραδώσω ένα μήνυμα στο Δία. Το μόνο που μπορώ να κάνω για να σε βοηθήσω είναι να σου πω πώς θα βρεις την ειρήνη. Να, ακολούθα αυτό το μονοπάτι και θα σε βγάλει σε μια τεράστια σκυλιά. Εκεί έκρυψε ο πόλεμος στην ειρήνη. Λοιπόν, φεύγω εγώ και είσαι μαζί. Μπράβο, καλός κι αυτός. Τώρα που το χρειαστικά, έφυγε και μ' άφησε. Αλλά δεν πειράζει. Θα τα καταφέρω και μόνος μου. Αχ, τι να κάνω δυστυχώς. Έφτασα εδώ και δεν μπορώ να ελευθερώσω την ειρήνη. Είναι τόσο βαριή η βράχη που έβαλε ο πόλεμος. Τι να κάνω. Αγρότες όλου του κόσμου, ακούστε με και ελάτε να με βοηθήσετε να ελευθερώσουμε την ειρήνη. Ελάτε, γιατί χωρίς τη βοήθειά σας δεν μπορώ να την ελευθερώσω. Thank you.
μαζευτήκαμε όλοι, η δουλειά μας θα είναι πιο εύκολη. Μα ποια δουλειά λες, γιατί μας κάλεσες εδώ, τι μας θέλεις τέλος πάντων, Τριέλ? Υπομονή και θα σε εξηγήσω. Όπως όλοι ξέρετε, εδώ και πολύ καιρό ο πόλεμος ταρανίζει τη χώρα μας. Οι θεοί βαρέθηκαν και αυτοί και άφησαν τον πόλεμο να μας κυβερνά. Ο κύριος πόλεμος έκλεισε την ειρήνη μας σε αυτή τη σπηλιά και για να ξαναβασιλεύσει αυτή στον κόσμο πρέπει πρώτα να την ελευθερώσουμε. Λοιπόν, θα με βοηθήσετε? Πρώτα όμως, ας παρακαλέσουμε τους θεούς να μας βοηθήσουν σε αυτό το δύσκολο έργο μας. Μα τι γίνεται εδώ, τόση ώρα τραβάμε και δεν καταφέραμε τίποτα? Θέρμη, βοήθαμε τώρα που σε χρειάζομαι. Μα δεν το βλέπεις, Τριγέ μου, ότι δεν βοηθούν όλοι για την ειρήνη? Άλλοι τραγούν δεξιά και άλλοι αριστερά. Τελικά εσύ συθνητή, πολύ τον αγαπάει τον κακό και τον πόλεμο. Σε ευχαριστώ που άνοιξες τα μάτια, Ερμή μου. Εσείς εκεί κάτω, τι κάνετε? Σαν δεν τρέπεστε, λέω εγώ. Για σταματήστε τις αγωγένειες, θα διώξω. Θα φωνάξω για τα παιδιά που είναι αθώα για να βοηθήσουν. Όλοι εννοούμε προθυμία, προς να δούμε λιτρωμό. Όλοι οι λαοί
Λοιπόν, θα μετρήσω εγώ και μαζί μου τραβάτε. Ακόμα λίγο, αδέρφια, και τα καταφέρα. Γιατί σοπε, τι λέει καλέ, δεν θέλει να μιλήσει σε μένα παρά στο παιδί. Ανέβα πουλάκι μου, να σου το πει, να μας το πεις, τι έχει να μας πει. Παραπονιέται πως ήρθε στην Αθήνα τρεις φορές με ειρηνικές προτάσεις και τη διώξα. Mm-hmm.